τα 2 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε σε ειδική εκδήλωση το Υγεία IVF Εμπριογέννησης. 2 χρόνια δίνει ελπίδα και χαρά τεκνοποίησης σε πολλά ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η επιστημονική ομάδα του Υγεία IVF Εμπριογέννησης βοήθησε στα 2 αυτά χρόνια να γεννηθούν 72.000 υγιή παιδιά. Μονάδα Εξωσωματικής Υγεία IVF Εμβριογέννησης, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 2022, κατάφερε σε μόλις 18 μήνες να αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα, μονάδα πρότυπο, με τον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό της Ελλάδος, αλλά και παράλληλα το δυνατότερο ανθρώπινο δυναμικό, έχοντας καταφέρει μέσα σε μόλις 18 μήνες να κάνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό κύκλων και να φέρει ζωή πάρα πολλά παιδιά. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για την μονάδα μας, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, για να δούμε το έργο που έχει γίνει και αυτά τα οποία προβλέπεται να κάνουμε στο μέλλον. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μαζευτήκαμε όλοι εδώ απόψε να γιορτάσουμε σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, με φοβερό καιρό, τους 18 και κάτι μήνες της λειτουργίας της μονάδας μας, να παρουσιάσουμε το εργαστήριό μας, τον εξοπλισμό μας, τις φιλοδοξίες μας, το πλάνο μας για το μέλλον και να περάσουμε καλά μαζί με γνωστούς, παλαιούς και ελπίζω και νέους. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να προβάλλουμε το Υγεία IVF Εμβριογέννησης, που είναι μια καινούρια μονάδα αξιωματικής γνωμοποίησης στην Ελλάδα. Λειτουργούμε τα τελευταία 2 χρόνια. Ουσιαστικά αποτελεί το αποτέλεσμα μιας αγαστής συνένωσης 3 πολύ σημαντικών μονάδων, με πρωτεργάτη σε αυτό το Μητέρα IVF, που ήταν η πρώτη μονάδα αξιωματικής γνωμοποίησης στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε ένα από τα πιο μοντέρνα εργαστήρια στον κόσμο και στελεχωνόμαστε από εμβριολόγους εξαιρετικής ποιότητας και εμπειρίας. Πάνω σε αυτό βασίζουμε τα εξαιρετικά επίσης αποτελέσματά μας. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται τα καλύτερα αποτελέσματα για τα υποβοηθούμενα ζευγάρια? Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Παίζουν οι εμβριολόγοι, η στελέχωση δηλαδή του εργαστηρίου μέσα στο οποίο πραγματοποιείται αυτή καθ' αυτή η εξωματική γνωμοποίηση. Φυσικά, επίσης σημαντικό είναι το τι εξοπλισμό έχει το κάθε εργαστήριο. Σε αυτό έχουμε φροντίσει από την κατασκευή της μονάδας μας πριν από 2 χρόνια να έχουμε τα πιο σύγχρονα εργαστήρια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα του κόσμου, ακόμα και όσον αφορά το φιλτράσμα του αέρα που έρχεται από την ατμόσφαιρα. Εν συνεχεία, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν κατά τεκμήριο εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, και όλο αυτό αποτελεί μια σημαντική ομάδα μαζί με το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό, που έχει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία κάνουν περήφανη τη μονάδα μας. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την υπογονιμότητα στα ζευγάρια? Τα συχνότερα αίτια υπογονιμότητας στη σημερινή κοινωνία είναι μοιρασμένα σε αντρικούς και γυναικείους παράγοντες. Όσον αφορά το γυναικείο παράγοντα, το συχνότερο δυστυχώς αίτιο είναι η καθυστέρηση στην έναρξη της αναπαραγωγικής ηλικίας. Άρα και το μήνυμα προς τα περισσότερα νέα κορίτσια ή στις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν μια οικογένεια, να μην το καθυστερούν. Αν θέλουν παρά τα αυτά να το καθυστερήσουν, λύσεις όπως η κρυοσυντήρηση οαρίων έχει φέρει μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσουν την οικογένειά τους. Όσον αφορά τον ανδρικό παράγοντα, αυτό αφορά το υπόλοιπο 50% και οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις μονάδες εξωματικής γονιμοποίησης πραγματικά μπορούν να λύσουν την πλειονότητα των προβλημάτων του ανδρικού παράγοντα, του αιτιολογικού παράγοντα. Υποστηρίζουν κάποιοι ότι τα παιδιά που γεννιούνται με την μέθοδο της αναπαραγωγής μετά από χρόνια αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας. Ποια είναι η απάντησή σας πάνω σε αυτό? Όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει παγκοσμίως δείχνουν ότι πάνω από 5 εκατομμύρια μωρά που έχουν γεννηθεί με αυτή τη μέθοδο είναι εντελώς υγιεί και δεν εμφανίζουν κανένα πρόβλημα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, με τα παιδάκια δηλαδή που γεννιούνται από φυσική σύλληψη. Τα παιδάκια χαίρουν άκρας υγείας και δεν εμφανίζουν κανένα περισσότερο πρόβλημα από ότι τα παιδάκια τα οποία γεννιούνται με φυσικό τρόπο.
Κυρία Μακράκη, τι συμβουλεύετε σε μια γυναίκα η οποία έχει διαγνωστεί με καρκίνο και θέλει να τεκνοποιήσει? Ότι πλέον να ζητήσει συμβουλή ειδικών, τόσο του ογκολόγου της όσο και ημών των γυναικολόγων, διότι πλέον υπάρχουν καινούργιες μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να διατηρήσουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις τη γονιμότητά της, χωρίς να διακινδυνεύσει την υγεία της και την πρόγνωση της νόσου. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται μια αποτελεσματική προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής? Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των ζευγαριών και των αποτυχιών οφείλεται στο ότι κάπου στην πορεία μπλέκονται και τα ίδια, αλλάζουν γιατρούς, αλλάζουν μονάδες. Κατά την άποψή μου χρειάζεται μια εξατομικευμένη αντιμετώπιση με υπομονή, επιμονή, εμπιστοσύνη, και έτσι θεωρώ πια ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην επιτευχθεί μια εγκυμοσύνη ή να χρειαστούν πάρα πολλές προσπάθειες εξωματικής. Παίζει ρόλο ο ψυχολογικός παράγοντας σε μια γυναίκα και η αγωνία της ή το άγχος της να μείνει έγκυος? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Και είναι ένα ερώτημα γιατί δεν γνωρίζουμε αν η κότα έκανε το αυγό, για να το πω πιο λαϊκά, ή το αυγό την κότα. Τα ζευγάρια τα οποία μπαίνουν στην εξωματική έχουν άγχος. Είναι σίγουρο ότι θα έχουν άγχος, οπότε κάπου δεν είναι ξεκάθαρη η σχέση αιτίας-αιτιατού. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι περίπου 40% των ζευγαριών που μπαίνουν σε προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δηλώνουν κάποια αγχώδη διαταραχή και ίσως καταθλιπτική διαταραχή. Και αυτό αρκεί να το συγκρίνουμε με ένα 3% που αναφέρεται στο γενικό πληθυσμό. Άρα υπάρχει άγχος. Δεν ξέρω και δεν ξέρουμε και είναι δύσκολο να δούμε εάν αυτό φταίει. Πάντως δεν φταίει μόνο αυτό. Σήμερα είμαστε εδώ να γιορτάσουμε τα 2 χρόνια λειτουργίας της μονάδας μας, της υγεία IVF Ευρυογέννησης. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό το οποίο έχει φτιαχτεί και ελπίζουμε να πάει όλο και καλύτερα στο μέλλον, προς όφελος των ασθενών της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού που μας εμπιστεύονται. Σήμερα είμαστε εδώ πολύ χαρούμενοι, έχουμε γενέθλια, το μωρό μας έχει γίνει 2 ετών, τα πολλά μωρά που έχουμε κάνει έχουν αυξηθεί και ένα από τα πιο σημαντικά μωρά είναι το Υγεία Εμβριογένεση, η μονάδα εξωσωματικής, ένα υπερσύγχρονο κέντρο για το οποίο όλοι είμαστε περήφανοι και το καμαρώνουμε. Σήμερα κλείνει 2 χρόνια λειτουργίας, έχει ήδη δημιουργήσει μερικές εκατοντάδες παιδιά. Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ σύγχρονο, πολύ ζεστό, φιλικό για τις ασθενείς μας, για εμάς τους ίδιους, και είμαστε χαρούμενοι και πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον. Έχουμε την τύχη μέσα σε αυτούς τους μήνες λειτουργίας να έχουμε φιλοξενήσει χιλιάδες ζευγάρια, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, τα οποία επιλέγουν τη μονάδα μας λόγω του υψηλού επίπεδου παροχής υπηρεσιών, του σύγχρονου εξοπλισμού αλλά και της φήμης που έχουμε ως μέλος του Hellenic Healthcare Group και του Ομίλου Υγεία. Υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον 15-20% των ζευγαριών έρχονται από το εξωτερικό. Αυτό είναι για μας η καλύτερη απόδειξη ότι η χώρα μας δικαιούται να βρίσκεται στην πρωτοπορία στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με μεγάλη χαρά ονειρευτήκαμε πριν από 2,5 χρόνια να φτιάξουμε κάτι πολύ καινούριο, πολύ δυνατό στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καταφέραμε με τη βοήθεια του ομίλου HGG να κάνουμε ό,τι καλύτερο θεωρώ σε τεχνολογία, ένα καταπληκτικό εργαστήριο με όλες τις καινούριες τεχνολογίες και ένα γκρουπ γιατρών θεωρώ πολύ ποιοτικών, με πολύ καλή ομάδα και συνοχή, για να βοηθήσουμε και να δώσουμε αγάπη στον κόσμο μας, δίνοντας νέα παιδιά σε μια χώρα με υπογεννητικότητα, κάτι που το έχουμε ανάγκη, και φυσικά νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας κάθε μέρα και περισσότερο και με ένα πολύ καλό μέλλον. Θέλω να πω ότι η υπογονιμότητα είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στις μέρες μας. 1 στα 6 ζευγάρια που προσπαθεί να κάνει παιδάκια έχει κάποιες δυσκολίες. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη μονάδα που έχουμε κάνει, γιατί μπορεί να βοηθήσουμε σε ένα τεράστιο φάσμα υπογονιμότητας και πηγαίνουμε σε πάρα πολλά βαφτίσια ήδη. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο έργο. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε νέα επιστημονική ανακάλυψη, σε οποιαδήποτε νέα τεχνολογία ξεκινά. Είμαστε έτοιμοι να μάθουμε καινούργια πράγματα και τα εφαρμόζουμε, γιατί είμαστε σε
ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπου καινούργιες ανακαλύψεις γίνονται κάθε μέρα, με στόχο να βοηθήσουμε τα παιδάκια να γίνουν πιο πολλά. Με στόχο να βοηθήσουμε τα ζευγάρια να κάνουν όλο και πιο πολλά παιδιά. Είμαι πολύ περήφανη που είμαστε εδώ πέρα μαζί και σίγουρα στη μεγάλη οικογένεια του Υγεία μπορούμε να βοηθήσουμε πολλούς ανθρώπους με πολύ ποικίλους τρόπους. Θεωρώ 1,5 χρόνος λειτουργίας έχει αποδείξει ότι η μονάδα αυτή διεκδικεί τα πρωτεία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά. Τα ποσοστά είναι εξαιρετικά. 1,5 χρόνο τώρα. Οι κύκλοι πολύ και μάλιστα με προσέλευση από πολλές χώρες της Ευρώπης και μάλιστα και από χώρες πέραν του Ατλαντικού. Ευελπιστούμε για το καλύτερο δυνατό. Πάντοτε ο στόχος είναι κάτι υψηλότερο, ποτέ δεν εμφυσιάζουμε. Η σημερινή εκδήλωση θεωρώ ότι χρωστούσαμε στο ευρύτερο κοινό γιατί η μονάδα άνοιξε εν μέσω κορονοϊού και από μετάθεση σε μετάθεση φτάσαμε σήμερα, αλλά και πάλι θεωρώ ότι σε αυτό το έτσι πολύ γραφικό και έτσι ρομαντικό μέρος στο κέντρο της Αθήνας είναι μια ωραία μικρή γιορτούλα για το τι ξεκινήσαμε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας και είστε σήμερα εδώ στο Θερινό Σινεμά του Πολεμικού Μουσείου σε μια ιδιαίτερη βραδιά για εμάς. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την πρότυπη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ομίλου Hellenic Healthcare Group, τη μονάδα υγεία IVF εμβριογένεσης. Όπως μαρτυρά και ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης, η βραδιά θα είναι γεμάτη από δύο συστατικά, την αγάπη και την επιστήμη. Αυτά είναι άλλωστε που μας επιτρέπουν να είμαστε συνοδοιπόροι στο όνειρο κάθε ζευγαριού, να φέρει στον κόσμο μια νέα ζωή. Στη σημερινή βραδιά θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε περισσότερο τη μονάδα υγεία IVF εμβριογένεσης, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, αλλά και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας. Καλώς το βήμα, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Νοσοκομείου Υγεία, κύριο Ανδρέα Καρταπάνη. Η ομάδα της πρότυπης μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υγεία IVF εμβριογένεσης και εγώ προσωπικά σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας απόψε εδώ. Το 1983 η κλινική του ομίλου μας Μητέρα ίδρυσε την πρώτη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Πριν από 2 χρόνια η μονάδα αυτή ενώθηκε με 2 άλλες επιτυχημένες μονάδες, την εμβριογένεσης και την EmbryoArt, και σχημάτισαν μια νέα μονάδα σε νέες υπενσύγχρονες εγκαταστάσεις και με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα από πλευράς εργαστηρίου. Τη μονάδα για την οποία βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε μαζί τα 2 περίπου χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας της. Την μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, την υγεία IVF εμβριογένεσης. Η μονάδα που ξεκίνησε τη λειτουργία της από τις αρχές του 2022, με σκοπό να κάνει πραγματικότητα το όνειρο πολλών ζευγαριών για την απόκτηση ενός παιδιού. Η μονάδα υγεία IVF εμβριογένεσης δίνει σήμερα ελπίδα σε χιλιάδες ζευγάρια μέσα από ένα ξεχωριστό ταξίδι το οποίο μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους για πάντα και ταυτόχρονα δράει υποστηρικτικά και σε ένα ευαίσθητο θέμα αυτό της υπογεννητικότητας. Η διαπιστωμένη υπογεννητικότητα στη χώρα μας είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζει αυξητικές δυστυχώς τάσεις με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αναντήρητα, το διαχρονικό ζήτημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και το νεότερο φαινόμενο της τελικής ατεκνίας είναι μείζον κοινωνικό θέμα που εντείνει το δημογραφικό πρόβλημα, δεδομένου μάλιστα ότι η χώρα μας βιώνει χαμηλά ποσοστά γονιμότητας. Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα πολυπαραγωγικό,
Εν τούτης, οφείλουμε να συνυπολογίσουμε μια ακόμα σημαντική παράμετρο και αναφέρομαι στην υπογονιμότητα, η οποία στις μέρες μας απασχολεί πλέον χιλιάδες ζευγάρια, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και την ψυχολογία τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια πολύπλευρη ρεαλιστική και αποτελεσματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, η ιατρική κοινότητα δίνει αισιόδοξο μήνυμα. Με γνώμονα την ιατρική ασφάλεια, το σεβασμό στην επιστήμη, αλλά και την επιθυμία των ζευγαριών να αποκτήσουν παιδί, η μονάδα υγεία IVF εμβριογένεσης είναι ένας πρωτοποριακός χώρος στον οποίο δημιουργούμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για να στηρίξουμε όλα τα ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Η υγεία IVF εμβριογένεσης απευθύνεται στα ζευγάρια τα οποία δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν με φυσική σύλληψη. Η διερεύνηση κάθε ζευγαριού που παρουσιάζει πρόβλημα γονιμότητας απαιτεί μεθοδικό και συστηματικό έλεγχο που πρέπει να διενεργείται και να αξιολογείται από ειδικούς στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στη μονάδα μας, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των ασθενών και των οικείων τους, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί ακόμα και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και αιτίες υπογονιμότητας. Στοχεύουμε στο να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη θεραπεία της υπογονιμότητας, βοηθώντας άτομα και ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρο της οικογένειας. Η υγεία IVF εμβριογένεσης αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, του Hellen Healthcare Group. Στα δύο περίπου χρόνια λειτουργίας της, η μονάδα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση πολλών ζευγαριών που αναζητούν λύσεις στα θέματα γονιμότητας και αναπαραγωγής. Ως όμιλος, έχουμε ως σταθερή μας προτεραιότητα τη διασφάλιση του υψηλωτάτου επίπεδου υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε υπηρεσίες που παραμένουν εφάμιλες στις υψηλότερες παγκοσμίως από πλευράς ποιότητας. Η υγεία IVF εμβριογένεσης παρέχει κορυφαία ελπίδα, φροντίδα και καινοτομίες και πρωτοπορίες ως προς τη λειτουργία της, ενώ διαθέτει και επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Με σεβασμό στον άνθρωπο και τη ζωή, δίνουμε χαρά σε χιλιάδες ζευγάρια και κάνουμε πραγματικότητα το όνειρό τους για την απόκτηση ενός παιδιού, φέρνοντας περισσότερη αγάπη στον κόσμο. Η εξωσηματική γονιμοποίηση είναι μια διαδικασία που βοηθά άτομα και ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας να κάνουν ένα παιδί. Η μονάδα μας είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία εχμής, αποτελώντας την πιο σύγχρονη και αρτιότερη μονάδα εξωσωματικής στην Ελλάδα και διαθέτει εξειδικευμένους γιατρούς σε θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η ομάδα της μονάδας είναι αφοσιωμένη στην παροχή ατομικής φροντίδας και υποστήριξης σε κάθε ασθενή, οδηγώντας τον κατά τη διάρκεια κάθε βήματος της θεραπευτικής του πορείας, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος αξίζει την ευκαιρία να βιώσει τη χαρά της γονεϊκότητας και είμαστε αφοσιωμένοι να καταστήσουμε αυτό πραγματικότητα για όσα ζευγάρια μας εμπιστευτούν. Πήραμε μια γεύση από το εμβριολογικό μας εργαστήριο, όμως περισσότερες πληροφορίες για την μονάδα θα μπορεί να μας πει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Ουγιουλτζής. Βρίσκεστε όλοι εδώ απόψε με σκοπό να ξετυλίξουμε το ταξίδι της γονιμότητας και να το αποκαλύψουμε μαζί σε κάθε του βήμα. Αυτό το τόσο υπέροχο και μοναδικό ταξίδι δίνει χαρά σε ζευγάρια και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα έμειναν άτεκνα. Στο βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε, είδαμε κάποια στιγμιότυπα μέσα από το εμβριολογικό εργαστήριο της μονάδας υγεία IVF εμβριογένεσης. Εκεί που θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται η αφετηρία του ταξιδιού στο όνειρο για μια νέα ζωή για την απόκτηση ενός υγιούς μωρού. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για το πώς δημιουργήθηκε το υγεία IVF εμβριογένεσης. Σχεδιάσαμε τη μονάδα με συμμάχου μας στην επιστήμη και την τεχνολογία, έχοντας ως εχέγγυο την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, την τεχνογνωσία και τη φροντίδα, όπως εδώ και 50 χρόνια προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας
και κάναμε πραγματικότητα μια σημαντική επένδυση με σκοπό να εκπληρώσουμε το όνειρο κάθε υπογόνιμου ζευγαριού να αποκτήσει ένα υγιές παιδί. Η μονάδα υγεία IVF εμβριογέννησης αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε την τελευταία δεκαετία σε μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο χώρο μας. Πρόκειται για μια σπουδαία απόφαση από τον όμιλο Hellenic Healthcare Group, η οποία αναμένεται να αλλάξει το τοπίο στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της εξωματικής γονιμοποίησης και να καταστήσει σημείο αναφοράς για θεραπείες γονιμότητας σε πανελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η μονάδα μας είναι πρωτοπόρος, εφαρμόζοντας τις πιο καινοτόμες και εξειδικευμένες μεθόδους εξωματικής γονιμοποίησης. Το Υγεία IVF Εμβριογένεσης διαθέτει, όπως είδαμε, το πιο προηγμένο εμβριολογικό εργαστήριο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Στο σημείο αυτό, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην εμπιστοσύνη που μας δείχνουν ζευγάρια από όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ένα στα τέσσερα ζευγάρια που υποβάλλεται σε θεραπεία μαζί μας, μας επισκέπτεται από προηγμένες χώρες της Ευρώπης, από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και άλλες. Ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ακριβώς λόγω αυτής της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε στη μονάδα μας. Αυτή η εξέλιξη όμως κάθε άλλο παρά αποτύχει συνέβη. Όταν οραματιστήκαμε τη δημιουργία του IVF εμβριογένεσης, αφού γραστήκαμε τις ανάγκες των ζευγαριών και στοχεύσαμε να προσφέρουμε την αναβαθμισμένη φροντίδα που αξίζουν. Σχεδιάσαμε ένα χώρο υψηλών προδιαγραφών με εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα και κορυφαίο επιστημονικό προσωπικό. Στόχος μας ήταν να καταστήσουμε τη μονάδα υγεία IVF εμβριογένεσης πρότυπο στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθιερώνοντας την Ελλάδα διεθνώς ως τον καταλληλότερο προορισμό για τις υπηρεσίες αυτές. Πέρα όμως από τον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και των υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις, η μονάδα διαθέτει και ένα ακόμα εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο. Και αυτό είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν καθημερινά όλη αυτή την προσπάθεια και την κάνουν πραγματικότητα. Για τα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται, να τους προσφέρουμε την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη δυνατή θεραπεία για την απόκτηση ενός υγιούς βρέφους. Η μονάδα υποστηρίζεται από μια κορυφαία ομάδα καταξιωμένων ειδικών γιατρών εξειδικευμένων στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εμβριολόγων. Όλοι είναι άρτια εξειδικευμένοι επιστήμονες που έχουν εκπαιδευτεί στα καλύτερα κέντρα παγκοσμίως, με πολυετή εμπειρία στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην χώρα μας. Το επιστημονικό μας προσωπικό έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα να έρθουν στον κόσμο περισσότερα από 70.000 μωρά. Η ομάδα απαρτίζεται επίσης από έμπειρους επαγγελματίες νοσηλευτές και επίσης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Με στόχο να κάνουμε ξεχωριστό και να φροντίσουμε στη λεπτομέρεια αυτό τον κόσμο των νέων εμπειριών. Άλλωστε, προκειμένου να ικανοποιήσουμε απόλυτα τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ζευγαριών που μας εμπιστεύονται, παρέχουμε ολιστική φροντίδα. Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα για το κάθε ζευγάρι ξεχωριστά, οι εγκαταστάσεις και οι χώροι της μονάδας του Υγεία IVF Εμβριογένεσης έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποπνέουν ασφάλεια και άνεση. Για τον λόγο αυτό, έχει σχεδιαστεί ένα σύγχρονο περιβάλλον υψηλής αισθητικής, προκειμένου να κάνουμε ευχάριστη και δίχως στρες τη συνολική εμπειρία των ασθενών μας. Ειδικά θα ήθελα να αναφέρω για το εμβριολογικό εργαστήριο ότι έχουμε μελετήσει ως και την πιο μικρή αλλά εξίσου σημαντική λεπτομέρεια. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το πιο βασικό, κάτι που πολλοί μπορεί να μην το έχουν σκεφτεί αλλά βρίσκεται παντού γύρω μας. Και μιλώ για την ποιότητα του αέρα. Κάτι που είναι τόσο σημαντικό γιατί η καθαρότητα του αέρα μέσα στο εργαστήριο σχετίζεται με τα ποσοστά επιτυχίας της εγκυμοσύνης. Προκειμένου λοιπόν να γίνει αυτό δυνατό, εγκαταστάθηκε το κορυφαίο σύστημα LifeAir IVF. Είμαστε η μοναδική μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που επένδυσε και εγκατέστησε ένα τόσο προηγουμένο σύστημα, το οποίο φιλτράρει διαρκώς τον αέρα του εργαστηρίου. Απομακρύνει και εξουδετερώνει σε ποσοστό 99,99% τα επιβλαβή μικροσωματίδια που βρίσκονται στη μονάδα. Το αποτέλεσμα, αύξηση ποσοστών επιτυχίας που μπορεί να φτάσει και το 15%. Εκτός όμως από το κορυφαίο αυτό σύστημα που είναι μοναδικό στην Ελλάδα, η μονάδα χρησιμοποιεί πλέον την πλέον σύγχρονη και αρτιότερη τεχνολογία αιχμής. Ειδικότερα διαθέτει η τεχνολογία Time-Lapse. Το σύστημα Time-Lapse αποτελείται από εξειδικευμένους εποαστές νέας τεχνολογίας και είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχουν ένα εξατομικευμένο και απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον εποάσης για τη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των εμβρίων. Επίσης, το σύστημα παρακολούθησης συνθηκών του εργαστηρίου Lock and Guard. Το σύστημα αυτό παρέχει συνεχή και σε πραγματικό χρόνο καταγραφή όλων των κρίσιμων παραμέτρων για τη σταθερότητα των συνθηκών. Επιπλέον, το σύστημα εχνηλάτησης και ταυτοποίησης RI Witness. Το σύστημα εχνηλάτησης
διασφαλίζεται την ορθότητα των διαδικασιών σε όλα τα στάδια της θεραπείας. Ενώ αξιοποιεί πρωτοποριακά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης του εμβριολογικού εργαστηρίου, με το οποίο προσδιορίζεται με ακρίβεια η επιλογή του καταλληλότερου εμβρίου για εμβριομεταφορά, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα της εγκυμοσύνης. Η Μονάδα Υγεία IVF Εμβριογέννησης διαθέτει επίσης εξειδικευμένη τράπεζα κατάψυξης και με επίσημη άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είμαστε όμως ιδιαίτερα περήφανοι για μια ακόμα πρωτοπορία μας. Στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εγκαινιάσαμε φέτος τον Ιανουάριο το νέο αυτόνομο υπερσύγχρονο εργαστήριο γενετικής, το οποίο λειτουργεί στη Μονάδα μας. Το εργαστήριο γενετικής είναι το πρώτο στην Ελλάδα αδειοδοτημένο από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Στο εργαστήριο διενεργείται η γενετική ανάλυση των εμβρίων στο πλαίσιο της προεμφυτευτικής διάγνωσης εντός της μονάδας και εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός κύκλου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στη Μονάδα Υγεία IVF Εμβριογέννησης αξιοποιούμε τις πιο σύγχρονες, καινοτόμες και εξειδικευμένες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι ειδικοί υπογονιμότητες στην μονάδα σχεδιάζουν τη βέλτιστη εξατομικευμένη αντιμετώπιση για κάθε ζευγάρι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, μοναδική και οι θεραπείες που προτείνουμε προσαρμόζονται στον κάθε ασθενή. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Στο Υγεία IVF Εμβριογέννησης βλέπουμε την εξωματική γονιμοποίηση σαν κάτι περισσότερο από μια διαδικασία. Για εμάς είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ζευγαριού. Κάθε στάδιο, κάθε φάση, κάθε στιγμή αυτού του ταξιδιού αποτελεί μια πρόκληση με στόχο να ευθυγραμμίσει όλες τις παραμέτρους γονιμότητας για το ζευγάρι, ώστε το όνειρο της απόκτησης ενός παιδιού να γίνει πραγματικότητα.